δεν τον είχαν πιάσει τον αδερφό μου. Εμένε, ήταν κρυμμένος εδώ και ήταν μάγερας και τον είχαν βάλει στη στρατόνα μάγερα. Τον είχε φυγαδέψει ο συγχωρεμένος ο Δαμασκηνός. Πώς μπορείτε να μας το εξηγήσετε, πώς? Τον είχε φυγαδέψει, πήγε από μέσα από το Χαϊδάρ και τον πήρε. Γιατί? Τότε ήταν αντιβασιλέας ο Δαμασκηνός ο συγχωρεμένος και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι Εβραίος. Είναι χριστιανός, βαπτισμένος. Ψέματα. Τον ήξερε. Δηλαδή ο αδερφός σας τον γνώρισε, τον ήξερε. Τον γνώριζε, προσωπικώς τον εγνώριζε. Και τι ήταν τότε ο Δαμασκηνός? Αντιβασιλέας. Ναι, αλλά εκτός από αντιβασιλέας ήταν. Δεσπότης ήταν. Δεσπότης ήταν. Και είχε πει ψέματα στους Γερμανούς ότι αυτόν τον άνθρωπο τον είχα βαπτίσει εγώ. Δεν λέγεται Εβραίος. Παράληψα να σου πω ότι τους πιο πολλούς Εβραίους που μαζέψανε. Τους μαζέψαν και τους κατεβάζαν τα βρακιά και τους καταλαβαίναν την περιτομή. Αλλά και το αδερφού μου που το κάμανε αυτό το πράγμα, ο Δαμασκηνός, ο Θεός χωρέσον, είπε ότι ήταν Τούρκος. Και γιατί είχαν και οι Τούρκοι έχουν περιτομή και τον επέρασαν για Τούρκο, τον αδερφό μου. Ότι ήταν καταγωγή τουρκικά και έμενε στην Ελλάδα. Ναι, και έτσι... Ο αδελφός σας ποιος αδελφός ο αδελφός μου ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ. Ναι, αυτός πέθανε στα Χανιά.